Πάμε τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά, γιατί υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα, τον κύριο Γιάννο Χαραλαμπίδη, τον συνάδελφο δημοσιογράφο αλλά και πολιτικό αναλυτή από την Λευκωσία, για να συζητήσουμε για ακαθόδες ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, για πείτε μου. Δεν ξέρω, με ακούτε? Ναι, σας ακούω, εσείς? Ναι, και εγώ μια χαρά σας ακούω. Λοιπόν, δεν ξέρω, καταρχάς, έχετε εικόνα πότε θα γίνει το Υπουργικό Συμβούλιο στη Λευκωσία? Το Υπουργικό Συμβούλιο βρίσκεται σε εξέλιξη. Μάλιστα. Είχε γίνει εχθές, αλλά δεν λήφθηκε η απόφαση και συνεχίστηκε σήμερα. Θα σας πω τα πράγματα πώς έχουν. Η Κύπρος βγαίνει από μια μίνι κρίση, από ένα μίνι σκάνδαλο ή μεγάλο σκάνδαλο. Άλλοι λένε είναι μεγάλο σκάνδαλο, διότι μέχρι το 2026 θα έπρεπε να λειτουργήσει το τερματικό στο Βασιλικό με αγωγό που θα ερχόταν φυσικό αέριο από το Ισραήλ για να έχουμε φθηνό αέριο. Τελικά ανεπλάκησαν οι Κινέζοι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα και να αναγκαστεί ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιδοτούσε το έργο, με δικό της εισαγγελέα για τη διαλεύκαση της υπόθεσης. Αυτό είναι το ένα. Και έρχεται καπάκι τώρα η ιστορία του Interconnector και τι μεσολαβεί ακριβώς, ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα το οποίο εγείρεται είναι το εξής. Εάν αυτή η διαδικασία, αυτό το project, είναι τελικά ωφέλιμο, βιώσιμο και κερδοφόρο ή όχι για τον Κύπριο φορολογούμενο πολίτη, διότι η Κυπριακή Δημοκρατία αυτή τη στιγμή καλείται να δώσει πρόσθετα 125 εκατομμύρια, τα οποία, όπως έχει λεχθεί, θα αποταμιευθούν από τα προστήματα των πόρων μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το δίλημμα, και αυτό ήταν το αντικείμενο συζήτησης στη Βουλή, η οποία ζήτησε διευκρινήσεις, αλλά και του Κυπριακού κράτους, είναι κατά πόσον υπάρχει ένα feasibility study, όπως λέμε, δηλαδή μια μελέτη, η οποία να επικυρώνει και να δικαιολογεί αυτό το έργο, και ότι αυτό το έργο στην 7ετία, για παράδειγμα, θα μπορεί να παρέχει στον Κύπριο φορολογούμενο πολίτη πιο φτηνό ρεύμα από αυτό που πληρώνει σήμερα. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν είναι τόσο χειροπιαστό, γι' αυτό και υπάρχουν τα προβλήματα. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι, και είναι κοινό μυστικό εδώ στη Λευκωσία, ότι υπάρχει πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Υπάρχουν δύο μεγάλα μπλοκς που ανήκουν στην προηγούμενη κυβέρνηση συμφερόντων. Mm-hmm. Το ένα υποστηρίζει το έργο και το άλλο λέει ότι θα είναι ζημιογόνο το έργο, διότι παίζει με άλλα συμφέροντα και εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Άρα έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα βασικό ζήτημα είναι κατά πόσο είναι βιώσιμο και κερδοφόρο για τον πολίτη, ο οποίος πληρώνει, και το δεύτερο είναι πώς θα απαλλαγεί η κυβέρνηση που έχει μπει σε αυτή τη συμπληγάδα μεταξύ των δύο μπλοκ συμφερόντων. Και τι αναμένεται να γίνει και ποιες είναι οι εκτιμήσεις, ποια θα είναι η απόφαση που θα πάρει? Γιατί δεν ξέρω αν αυτό είναι μια λογική η οποία επικρατεί στην Μεγαλόνησο, ότι γίνεται ένα Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνονται αποφάσεις για κάποια θέματα, αλλά για τα κύρια θέματα αναβάλλονται και ξαναγίνεται το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από 24-48 ώρες. Τι προβλέπετε, τι αναμένεται να γίνει? Κοιτάξτε, η πρώτη τάση που υπάρχει, η κύρια τάση, είναι να γίνει το έργο. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται κάτω από φοβερή πίεση, διότι ήδη προέρχεται από ένα σκάνδαλο με τους Κινέζους, ναι, με εμπλοκή μάλιστα του εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα τώρα, εάν δεν παρουσιάσει στοιχεία από την ιδιωτική εταιρεία που αναλαμβάνει το έργο περί της βιωσιμότητας αφενός και του κερδοφόρου χαρακτήρα αφετέρου, κερδοφόρου χαρακτήρα εννοούμε ότι ο πολίτης θα πληρώνει λιγότερο, πιο φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα στο μέλλον, τότε η κυβέρνηση πώς θα δικαιολογήσει την οποιαδήποτε απόφασή της? Ασχέτως εάν, όπως λέγεται, ενδεχομένως ορθώς λέγεται, έχει τη δική του γεωπολιτική σημασία ένα τέτοιο έργο που ενώνει την Κύπρο μαζί με την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, και πάνω σε αυτό μπορούν να κουμπώσουν και άλλες χώρες της περιοχής. Άρα το θέμα
είναι καθαρά θέμα βιωσιμότητας και πίσω από αυτά υπάρχουν βεβαίως και τα συμφέροντα τα οποία σας ανέφερα που είναι κοινό μυστικό στην Κύπρο. Ως Έλληνες, όπως και εσείς αντιλαμβάνεστε ότι παντού υπάρχουν και κάποια άλλα συμφέροντα που πιέζουν δεξιά-αριστερά και οι κυβερνήσεις βρίσκονται μέσα στις συμπληγάδες, διότι οι ίδιες, κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν καθαρίζουν το σκηνικό. Ναι, είναι απολύτως αντιληπτό. Υπάρχει αμφιβολία ή αμφισβήτηση ότι το έργο ενδεχομένως να ξεκινήσει χθες, αλλά να μην ολοκληρωθεί. Και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, γιατί υπάρχει και μια ρήτρα, δεν ξέρω αν είναι πραγματική ή απλώς λέγεται, εξωτερικού κινδύνου. Έτσι τουλάχιστον ακούγεται να υπάρχει ρήτρα αυτή επί της αρχής συμφωνίας. Αυτό και αν υπάρχει, στην παρούσα φάση νομίζω ότι τουλάχιστον στην Κύπρο δεν βγαίνει στα ψηλά. Ναι. Και από την ενημέρωση που μπορώ να έχω, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι ακριβώς, ναι, η ρήτρα του εξωτερικού κινδύνου. Είναι καθαρά οικονομικό το θέμα, μας λέτε. Ακριβώς, και θέματα συμφερόντων. Ναι. Να σας πω γιατί, διότι από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να επενδύσει, αντιλαμβάνεστε ότι εάν η ρήτρα του εξωτερικού κινδύνου αφορά την Τουρκία, τότε τα πράγματα για την Τουρκία θα είναι δύσκολα. Τώρα, αν θα βρεθεί σε δύσκολη θέση η ελλαδική κυβέρνηση, γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίσει την Τουρκία, γιατί το οποιοδήποτε καλώδιο θα περάσει μέσα από αυτό που ονομάζεται τουρκολιβικό μνημόνιο, είναι ένας παράγοντας. Αλλά ειλικρινά σας λέω ότι οι προβληματισμοί επικεντρώνονται πάνω, πρώτον, στη βιωσιμότητα και την κερδοφορία, ναι, και δεύτερο, στα μπλοκ συμφερόντων που εξυπηρετούν τα δικά του συμφέροντα και πιέζουν την κυβέρνηση, διότι ανήκουν στο ίδιο στρατόπεδο. Ναι, είναι αντιληπτό. Κύριε Χαλαπίδη, ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας. Αυτό ενδεχομένως δεν είναι ακόμα αγκάθι στη σχέση Ελλάδας και Κύπρου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω ακούσει και δικές σας συνεντεύξεις στο προηγούμενο διάστημα, λίγο μετά την επέτειο της αποφράδας αυτής πεντηκονταετίας από τον Ατήλα, για κάποιες άστοχες δηλώσεις που έγιναν από την πλευρά της Ελληνικής Δημοκρατίας, υπουργών της Ελληνικής Δημοκρατίας, σχετικά με την, και με τις υποθέσεις της Κύπρου. Μπορεί να... Σε τι επίπεδο είναι οι σχέσεις Αθήνας-Λευκωσίας? Στη βάση ή σε επίπεδο εξουσίας? Σε επίπεδο εξουσίας είναι κοινό μυστικό ότι η Αθήνα πιέζει τη Λευκωσία. Η Λευκωσία θέλει να πιέζεται και βρίσκει άλλο ότι με πιέζει η Αθήνα για να κάνω αυτά που κάνω. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος ισχυρίζεται ότι η μέτερη, δηλαδή όπως την ονομάζω μια πέμπτη φάλαγγα, βγαίνει από μια πρεσβεία, μπαίνει στην άλλη και λέει ότι ο πρόεδρος δεν θέλει λύση, είναι λυσοφοβικός, οπότε ο πρόεδρος είναι αναγκασμένος να προσπαθεί να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι θέλει λύση. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτοί που τον κατηγορούν με τον πρόεδρο δεν έχουν διαφορές, διότι και οι δύο θέλουν επιστροφή στο Κράς Μοντανά. Άρα έχουμε ένα πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος πιέζεται και θέλει να πιέζεται, προσέξτε τι λέω, από την Αθήνα, διότι βρίσκει άλλοθη. Και έχουμε και στην Κύπρο αυτούς οι οποίοι θέλουν να πιέζουν και να κατηγορούν σε μια μικροπολιτική τον πρόεδρο, ο οποίος όμως βρίσκει άλλοθη έναντι αυτών που διαφωνούν μαζί του, να λέει ότι με σπρώχνει από τη μια η Αθήνα και από την άλλη η ημέτερη. Τώρα, η κοινή γνώμη στην Κύπρο είναι θυμωμένη, όχι με την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, τους ομοεθνείς, αλλά με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία θεωρεί ότι αφήνει το Κυπριακό κατά μέρος σε σχέση με τον ελληνοτουρκικό διάλογο, πιστεύοντας και εκτιμώντας ότι υπάρχει εξής ψευδέστηση. Για να είναι καρποφόρος αυτός ο ελληνοτουρκικός διάλογος, θα πρέπει είτε η Τουρκία να υπαναχωρήσει από πάγιες θέσεις της, όπως τη συνδιαχείριση ή τη διχοτόμηση του Αιγαίου, ή αν θέλετε την αποστρατιωτικοποίηση του Αιγαίου, πράγμα δύσκολο, ναι, ή η Ελλάδα να προχωρήσει σε υποχωρήσεις, οι οποίες υποχωρήσεις, εάν δεν γίνουν μέσω του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης που δίνει άλλοθη, τότε θα θεωρηθούν ως κάτι προδοσία. Σωστό?
Ακριβώς, όπως το λέτε. Από την άλλη, στο διάλογο του Κυπριακού πάλι υπάρχει ψευδέστηση. Και είναι ψευδέστηση. Διότι ακόμη και αν πάμε σε τριμερή ή επαναρχίζουν οι διαδικασίες επίλυσης του Κυπριακού, η λέξη λύση είναι απατηλή. Διότι που τις υφιστάμενες συνθήκες δεν οδηγεί σε λύση αλλά σε διχοτόμηση. Διότι αφενός Αθήνα και Λευκοσία υιοθετούν την προηγούμενη τουρκική θέση, η οποία κερδίθηκε στο Κράς Μοντανά, δηλαδή την Ομοσπονδία Δύο Ισότιμων Συνιστών των Κρατών με πολιτική ισότητα, επί της οποίας πάτησε η Τουρκία για να διεκδικεί αυτή τη στιγμή την ισότιμη κυριαρχία με δύο κράτη. Άρα, εάν τους καλέσει τους δύο ηγέτες ο Γενικός Γραμματείας, ο μεν κύριος Τατάρ θα λέει θέλω δύο κράτη με ισότιμη κυριαρχία και η Αθήνα με τη Λευκοσία θα λένε θέλουμε την προηγούμενη τουρκική θέση με Ομοσπονδία Δύο Συνιστών των Κρατών με πολιτική ισότητα και θα γίνει αυτό που έλεγαν παλαιότερα όλοι ρεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τετραγωνισμός του κύκλου και λίαν προσφάτως ο Γενικός Γραμματείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γιατί λέω ότι είναι δύο τουρκικές λύσεις. Αυτά τα λένε οι Τούρκοι από το 1956. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Κάθε φορά που οι Τούρκοι προχωρούν ένα βήμα παρακάτω, εμείς υιοθετούμε την προηγούμενη τουρκική θέση και αυτή τη στιγμή, επειδή η Τουρκία μιλά για δύο κράτη, καθαγιάζεται η προηγούμενη τουρκική θέση των δύο συνιστών των κρατών. Και ρωτώ, όχι τους ξένους, ένα Ελλαδίτη, αδερφό πολίτη, όταν ακούει δύο ισότιμα συνιστώντα κράτη με πολιτική ισότητα σε μια ομοσπονδία και δύο κράτη με ισότιμη κυριαρχία σε μια ομοσπονδία, συγχύζεται ή όχι? Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι σαφές. Προς προβληματισμό, έτσι. Ναι, είναι σαφές αυτή η θέση σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα. Είναι υπεράνω. Μερικές φορές η τεχνολογία μας εκθέτει. Να είστε καλά, κύριε Χαλαμπίδη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.